γαστροϊσοφαγικό σύστημα και απόλαυση. Ποιος είναι ο ρόλος του γαστροϊσοφαγικού μας συστήματος στο πώς διατρέφουμε, αν διατρέφουμε σωστά, πώς και αν γίνεται σωστή πέψη της τροφής μου και άρα σωστή θρέψη της τροφής μου και άρα αν ενθαρρύνεται με αυτόν τον τρόπο η ζωτικότητά μου, η ενέργειά μου, η υγεία μου, σωματική αλλά και ψυχική. Μιλήσαμε ήδη στα δύο προηγούμενα ηχογραφημένα βίντεο για την αξία της ψυχικής υγείας σε σχέση με τη σωματική και ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής ακόμα και στην ψυχική μας υγεία. Με ποιο τρόπο ουσιαστικά η νευροφυσιολογία μας επηρεάζεται από τη διατροφή μας και με ποιο τρόπο η νευροφυσιολογία μας επηρεάζεται από την απόλαυση της τροφής ή από την έλλειψη απόλαυσης τροφής. Άρα, όχι απλά με ποιο τρόπο επηρεάζεται η νευροφυσιολογία του σώματός μας, άρα οι νευροδιαβιβαστές που εκρίνει το κορμάκι μας, ο εγκέφαλός μας, όχι απλά με ποιο τρόπο επηρεάζεται αυτή η έκρηση και παραγωγή, αλλά και με ποιο τρόπο επηρεάζει αυτή η παραγωγή ή η έκρηση των ορμονών την ψυχική μας υγεία, που δεν έχει να κάνει μόνο με το αν λαμβάνω τις απαραίτητες ουσίες από τη διατροφή μου, αλλά έχει να κάνει και με τον τρόπο που οδηγούμε στην πέψη και απορρόφηση αυτών ή στην μη απορρόφηση αυτών. Είναι πολύ σημαντικός λοιπόν ο ρόλος της τροφής, αλλά και ο τρόπος, μηχανισμός με τον οποίο τρώμε. Όχι μόνο οι ουσίες, αλλά και ο τρόπος που τρώμε. Για να μπορέσει η ψυχική υγεία να είναι ένας μηχανισμός ευτυχίας, ικανοποίησης, που να δουλεύει επαρκώς. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την νευροφυσιολογία του γαστροϊσοφαγικού μας συστήματος, πώς λειτουργεί δηλαδή αυτό το σύστημα, έτσι ώστε να μας οδηγήσει αυτή η κατανόηση στο να λάβουμε το υψηλό νόημα του διαισθητικού τρόπου διατροφής και ζωής, τόσο για την υγεία μας, τη σωματική, όσο και την ψυχική, αλλά ακόμα και για το αν θέλουμε να αλλάξουμε το σωματικό μας βάρος. Ναι μεν, εδώ δεν μιλάμε για δίαιτες, δηλαδή για στέρηση τροφής, ακριβώς το αντίθετο. Εδώ μιλάμε για θρέψη, μιλάμε για τροφή, όχι για έλλειψη και στέρηση αυτής. Παρ' όλα αυτά, ο κάθε ένας από εμάς, από εσάς, έχει δικαίωμα να επιθυμεί την αλλαγή της εικόνας του σώματός του. Εάν όμως μέσα σε αυτή την αλλαγή της εικόνας του σώματος, καθοδηγούμενοι αυτοί, αυτός που θέλουν να χάσουν κιλά, αν μέσα σε αυτή την διατροφή η στέρηση που βιώνει τον την οδηγεί σε έλλειψη υγείας, σωματικής ή ψυχικής, τότε η δίαιτα δεν δουλεύει. Και ακόμα κι αν κάποιος χάσει κιλά, τα χάνει για λίγο. Το έχετε δει επαναλαμβανόμενα αυτό. Το έχετε ζήσει οι περισσότεροι, οι περισσότερες από εσάς, ξανά και ξανά και ξανά. Το να χάνω κιλά και να επιστρέφω πάλι στα ίδια. Το να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μου επειδή έχασα κιλά και να ξανακατεβαίνει όταν τελικά τα ξαναπαίρνω αυτά τα κιλά. Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει το γαστροϊσοφαγικό μας και μας βοηθάει ή δεν μας βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία του να ξαναέρθουμε σε επαφή με τα κορμάκια μας. Του να επανασυνδεθούμε με το σώμα μας, του να τιμήσουμε τις λειτουργίες του, τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του, τη ζωτικότητά του και την ενέργειά του. Το γαστροϊσοφαγικό μας σύστημα είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει το στομάχι και το έντερό μας. Το στομάχι μας, λοιπόν, φιλοξενεί έναν μηχανισμό, ο οποίος ονομάζεται μηχανισμός αυτοίασης, ανάπλασης και αποθεραπείας. Μιλάμε επαναλαμβανόμενα εδώ για αυτό το μηχανισμό, ακόμα και μέσα στις υπνοθεραπείες μου, όπου ουσιαστικά, με τα λόγια μου
και με την ενθάρρυνση της χαλάρωσης και των οδηγιών χαλάρωσης μέσα από τα λόγια μου, με αυτό το μηχανισμό προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε έναν άλλο μηχανισμό, το μηχανισμό ανάπλασης και αποθεραπείας του σώματός μας, αυτοΐασης δηλαδή, που ονομάζεται παρασυμπαθητικό σύστημα και φιλοξενείται, έχει να κάνει, ενεργοποιείται, κρατήστε όποια λέξη σας εξυπηρετεί, στο στομάχι μας, από το στομάχι μας. Όταν λοιπόν παίρνω βαθιές αναπνοές, χαλαρώνω και ηρεμώ, ενεργοποιώ το παρασυμπαθητικό μου σύστημα και βοηθάω τη σωστή πέψη της τροφής και άρα τη σωστή της απορρόφηση από το σώμα. Να απορροφώνται οι ουσίες από το σώμα μου και να μεταφέρονται μέσα από την κυκλοφορία του αίματος και τα κύτταρά μου εκεί που το σώμα πιστεύει ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί, μεταφερθεί αυτή η τροφή, δηλαδή οι ουσίες αυτής της τροφής. Όταν δεν είμαι ήρεμη, ήρεμος, όταν είμαι στρεσαρισμένη, στρεσαρισμένος, όταν τρώω στη ζούλα, όταν τρώω στα κρυφά, όταν τρώω με ντροπή, όταν τρώω με φόβο, όλα αυτά τα κουβεντιάσαμε στα δύο προηγούμενα ηχογραφημένα βίντεο, όταν δηλαδή το φαγητό μου είναι απειλή, όταν το φαγητό μου το φοβάμαι, όταν το φαγητό μου το βιώνω με ενοχή, όταν δεν μπορώ να κάτσω καθιστός και να απολαύσω την τροφή μου γιατί την νιώθω σαν να είναι κάτι βρώμικο, σαν να νιώθω ενοχή και ντροπή όταν τρώω, σαν να φοβάμαι την τροφή μου, γιατί έως τώρα αυτή η τροφή που έχω απολαύσει, όπως τα πούνε πολλοί, με έχει οδηγήσει στο να βάλω κιλά. Απεχθές το σώμα μου, απεχθείς και η τροφή. Οδηγούμαστε λοιπόν στο να είμαστε στρεσαρισμένοι κατά τη διάρκεια που τρώμε, να είμαστε αγχωμένοι, να μην νιώθουμε καν την ήπια έστω ευγνωμοσύνη ότι έχω φαγητό στο πιάτο μου, ότι είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή. Κάθομαι και τρώω. Τρώμε λοιπόν στη ζούλα, κρυφά, μυστικά, στο τρέξιμο ή ακόμα και μπροστά σε μία τηλεόραση που μας αποσπά εντελώς την προσοχή μας από το να είμαστε συνδεδεμένοι με τα κορμάκια μας και το φαγητό μας. Όλα αυτά που ανέφερα, είτε είναι τρέξιμο, είτε τρώω στα κρυφά, είτε είναι βλέπω τηλεόραση και δεν παρακολουθώ την τροφή μου, δεν είμαι συνδεδεμένη, συνδεδεμένος με το σώμα μου ή είμαι συνδεδεμένη με το σώμα μου και το φαγητό μου, αλλά με συνθήκες ντροπής, ενοχής και φόβου, όλα αυτά είναι ο εγκέφαλός μου λιμοκτονεί συναισθηματικά από την τροφή και είναι στρεσαρισμένος, αγχωμένος, εγκέφαλος, στομάχι, το έντερό μου και από τη στιγμή που όλο μου το σύστημα είναι στρεσαρισμένο, δεν είναι ενεργοποιημένο το παρασυμπαθητικό μου σύστημα. Από τη στιγμή που δεν απολαμβάνω την τροφή, που δεν βρίσκομαι δηλαδή σε θέση λήψης της τροφής, το σύστημα το παρασυμπαθητικό που όταν είναι ενεργοποιημένο γίνεται σωστή πέψη και απορρόφηση της τροφής και άρα πραγματικά η θρέψη που παίρνω από την τροφή μου πηγαίνει στα κύτταρά μου, όταν δεν είναι λοιπόν ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να μην γίνεται σωστή πέψη της τροφής, να μην γίνεται σωστή απορρόφηση της τροφής, να μην πηγαίνουν οι ουσίες εκεί που πρέπει και κυρίως πέρα από το σωματικό και οργανικό κομμάτι, της σωματικής δηλαδή υγείας, να μην έχω ενθάρρυνση των μηχανισμών παραγωγής και έκρησης νευροδιαβιβαστών χαράς, ικανοποίησης, ηρεμίας, ευτυχίας, χαλάρωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ήρεμο περιβάλλον την ώρα που τρώμε. Ήσυχες, ήρεμες, χαλαρωτικές σκέψεις την ώρα που τρώμε. Να είμαστε καθιστοί, καθιστές. Μιλήσαμε στο προηγούμενο ηχογραφημένο βίντεο για τα εργαλεία της απόλαυσης. Ποιες είναι οι πρακτικές που μας οδηγούν στο να απολαμβάνουμε την τροφή μας, στο να τρώμε δηλαδή εν ηρεμία. Το απαραίτητο εδώ που θέλω να κρατήσετε είναι πως χρειάζεται ηρεμία για να είναι ενεργοποιημένο το παρασυμπαθητικό σύστημα ανάπλασης, αποθεραπείας και πέψης της τροφής. Έτσι ώστε και να απολαύσω ακόμα πιο πολύ την τροφή μου και να καταγραφεί στον εγκέφαλό μου αυτή η τροφή, ώστε να μην λιμοκτονεί συναισθηματικά ο εγκέφαλος και μου πετάει συνέχεια λιγούρες. Χρειάζεται λοιπόν να καταγραφεί, αλλά και να γίνει απορρόφηση των ουσιών.
για να μπορέσει μετά το κορμάκι να τις αξιοποιήσει με τρόπο ταιριαστό. Το γαστροσοφαγικό μας λοιπόν σύστημα, το να λειτουργεί και να είναι γερό και δυνατό, δεν εννοώ μόνο από άποψη του να υπάρχει ένα σωματικό πρόβλημα υγείας και εκεί μπορεί να χρειαστεί κάποια φαρμακοθεραπεία ή κάποια άλλη ιατρική παρέμβαση. Μιλάμε για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας για να είναι γερό και δυνατό. Όταν λοιπόν το γαστροεσοφαγικό μου δεν λειτουργεί εν ηρεμία κατά τη διάρκεια της τροφής, κατά τη διάρκεια που τρώμε, θέλω να το φανταστείτε σαν να είναι η εξής εικόνα. Γιατί λέμε, οκ, okay, εντάξει, είμαι αγχωμένη, αγχωμένος, όλοι είμαστε αγχωμένοι. Το δέχομαι. Μπορούμε για μερικά λεπτά να βρεθούμε σε θέση ευγνωμοσύνης, σε θέση ειρήνης και ηρεμίας και να βρεθούμε με αυτό το φαγητό που έτσι και αλλιώς το έχουμε μπροστά μας. Δεν το έχουμε κλέψει, είναι δικό μας, γιατί πρέπει να το τρώμε ενοχικά και με ντροπή. Γιατί θα πρέπει να λέμε, έχω ένα σωρό προβλήματα με το φαγητό, θα ασχοληθώ τώρα. Μα το φαγητό σου είναι κάτι το οποίο το έχεις. Γιατί να μην νιώσεις ευγνωμοσύνη για κάτι που έχεις. Με τη δικαιολογία ότι δεν έχω κάποια άλλα πράγματα, αυτό με κάνει να μην επιτρέπεται να νιώσω ευγνωμοσύνη για αυτά που έχω. Με το να έχω στραμμένη την προσοχή μου σε αυτά που δεν έχω, βοηθάω τον εαυτό μου. Μόλις πριν από λίγο είπαμε όχι. Δεν βοηθάω ούτε την ψυχική μου υγεία με το να έχω στραμμένη την προσοχή μου σε αυτά που δεν έχω. Είναι πολύ προτιμότερο να αποκτήσω μια γερή βάση ευγνωμοσύνης και ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσω και αυτά που δεν έχω. Δεν είμαι από αυτούς που θα προτείνουν να μην ασχολούμαστε με τα αρνητικά, αλλά στην ώρα τους, όχι την ώρα που τρώω. Την ώρα που τρώω λοιπόν, όταν ασχολούμαι με τα αρνητικά, όταν βλέπω δράμα στην τηλεόραση, όταν βλέπω άσχημες ειδήσεις στην τηλεόραση, θα σας πω με ποια εικόνα λειτουργεί ο εγκέφαλος εκείνη τη στιγμή. Με κυνηγάει ένα άγριο θηρίο. Αλήθεια τώρα, όταν με κυνηγάει ένα άγριο θηρίο, πού θα στρέψω την προσοχή μου εγώ ως εγκέφαλος, εγώ ως οργανισμός. Ποιος είναι ο σοφός τρόπος να λειτουργήσει ένας εγκέφαλος και ένας οργανισμός όταν κυνηγείται το σώμα από ένα άγριο θηρίο. Να κάτσει εν ηρεμία, να χαλαρώσει για να κάνει ορθή, σωστή, ταιριαστή πέψη και απορρόφηση τροφής ή να τρέξει να σωθεί από το άγριο θηρίο. Οπότε αμέσως το παρασυμπαθητικό μου σύστημα, δηλαδή το σύστημα πέψης και απορρόφησης, ανάπλασης, αποθεραπείας, αυτοίασης του σώματός μου δεν λειτουργεί. Γιατί κυνηγέμαι από ένα άγριο θηρίο. Πραγματικά όχι. Αλλά έχω πείσει τον εγκέφαλό μου με το να βλέπω κακές ειδήσεις, δράμα ή να σκέφτομαι όλα τα αρνητικά που έχω στη ζωή μου, πείθω τον εαυτό μου ότι αυτή τη στιγμή με κυνηγά ένα άγριο θηρίο. Άρα, η διαδικασία της απόλαυσης χρειάζεται να είναι μια καθημερινή πρακτική. Αν όχι σε κάθε γεύμα, τουλάχιστον στην αρχή, έστω σε ένα, ώστε να γίνει συνήθεια να κάθομαι και απολαυστικά και χαλαρά και ειρηνικά και εν ηρεμία να απολαμβάνω την τροφή μου, το φαγητό μου, για να μου κάθεται. Είναι αυτό που λέμε να μου κάτσει η τροφή, για να έρθει το κορμάκι του στα ίσα του. Εκεί που χρειάζεται το κάθε κορμάκι να βρίσκεται. Και σε επίπεδο σωματικής υγείας, και σε επίπεδο ψυχικής, και στο κομμάτι του βάρους, των κιλών και της εικόνας σώματος. Όλα αυτά χρειάζονται ηρεμία, φροντίδα και ηρεμία. Και όλο αυτό που περιγράφω ξέρω πως δεν είναι εύκολο, ακούγεται απλό, είναι απλό, αλλά είναι δύσκολο στην εφαρμογή του γιατί έχουμε μάθει να λειτουργούμε με έναν άλλο τρόπο. Θέλω λοιπόν να ασχοληθείτε σοβαρά με την προσωπική δουλειά με τον εαυτό σας. Είναι δύσκολο πράγμα να βουτάμε μέσα μας και να ανακαλύπτουμε τα λάθη μας, τα σκοτεινά μας σημεία, τα σκοτεινά μας κομμάτια, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να αναδυθούμε στο φως. Βουτάω στα σκοτάδια μου για να αναδυθώ στο φως. Είναι δύσκολη η προσωπική δουλειά με τον εαυτό, είναι δύσκολο αυτό που λέμε δουλεύω με τον εαυτό μου, δεν είναι εύκολο. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί προσπάθεια, προσήλωση, επίμονη, αφοσιωμένη πρακτική. Και η δουλειά με τον εαυτό και το διαισθητικό φαγητό και ο διαισθητικός τρόπος ζωής. Αλλά είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό να το πετύχεις, να το πετύχουμε. Βουτάμε στα σκοτάδια μας
για να αναδυθούμε στο φως. Όλοι και όλες μας. Αυτό δεν αφορά μόνο εσένα, αφορά και εμένα. Βουτάω στα σκοτάδια μου για να αναδυθώ στο φως. Βουτάμε στα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως.